Αγαπητοί συμμετέχοντες, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο σημερινό διαδικτυακό σεμινάριο «Ο Δήμος Τροβόλου στηρίζει την πράσινη επιχειρηματικότητα», το οποίο διοργανώνεται με το CIIM Center by Economia. Το εν λόγω σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της εφαρμογής των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι αποτελούν πλέον την πηξίδα της στρατηγικής και των δράσεων του Δήμου μας. Μέσω αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες και ιδιαίτερα τους επιχειρηματίες του Στροβόλου για την πρόθεση του Δήμου μας να υποστηρίξει την τοπική οικονομία, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κέντρου προώθησης της πράσινης επιχειρηματικότητας και της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και ειδικότερα στον πυλώνα πράσινη επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Μέσω του εν λόγω κέντρου, το οποίο εξετάζουμε να αναπτύξουμε, θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις υποίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις του Δήμου Στροβόλου, εντάσσοντας και εδραιώνοντάς τες σωστά στην αγορά, προσφέροντάς τους ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική και συμβουλευτική στα πλαίσια της βιώσιμης και εφόρου ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Η πρωτοβουλία αυτή συνάδει με το ότι επιδιώκουμε την ανάπτυξη της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, με σκοπό να γίνει καταλύτης αλλαγών στην πραγματική οικονομία. Αυτή είναι και μία εκ των στοχεύσεων όλων μας, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ανάπτυξη μέσω ενός βιώσιμου και αειφόρου τρόπου, προστατεύοντας παράλληλα τον πλανήτη μας, που δυστυχώς πιέζεται ανεπίτρεπτα από την ανθρώπινη δραστηριότητα και την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Για την προσπάθεια αυτή αξιοποιούμε αποτελεσματικά συνεργασίες με πανεπιστημιακούς φορείς και ιδρύματα όπως το CIIM International Institute of Management με ομάδες πολιτών και καταξιωμένα επιχειρηματικά μοντέλα και επαγγελματίες. Για μια ακόμη φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνεργάτη του Δήμου μας, τον κύριο Δημήτρη Τσιρόπουλο, τον σημερινό εισηγητή μας, Σύμβολο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εκτελεστικό Σύμβολο του Cyprus International Institute of Management by Economia Center, για την καλή του διάθεση και την προσφορά του προς τους επιχειρηματίες του Στροβόλου, όπως βεβαίως και τη φίλη Ιωάννα Παναγιώτου για την υποστήριξη και την επιστημονική καθοδήγησή τους σε κάθε πράσινη πρωτοβουλία και προσπάθεια του Δήμου μας. Από καρδιάς, φίλε Δημήτρη, αγαπητή Ιωάννα, σας ευχαριστούμε για την συνεργασία που έχουμε. Ελπίζουμε, αγαπητοί συμμετέχοντες, να βρείτε το σεμινάριο βοηθητικό και να σας διανοίξει νέους ορίζοντες προς εξερεύνηση για περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων με ένα πιο περιβαλλοντικό και πράσινο πρόσημο. Σας ευχαριστώ. Πάμε να ξεκινήσουμε και την παρουσίαση. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Τσιρόπουλο. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας συνάντηση, έστω και διαδικτυακά. Ο σκοπός της σημερινής συνάντησης και διάλεξης κατά κάποιο τρόπο είναι για να αναπτύξουμε το προτινόμενο μοντέλο λειτουργίας εντός του Δήμου, του Κέντρου Πράσινης Επιχειρηματικότητας και της Κυκλικής Οικονομίας. Η ιδέα γεννήθηκε όταν από το 2019 σαν CIIM by Economia Center έχουμε μελετήσει τα σχετικά του Δήμου όσον αφορά την αξιολόγησή του, την περιβαλλοντολογική του, αλλά και την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή, βασιζόμενοι πάντοτε στους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ήταν πάρα πολύ λογικό να δημιουργηθεί στον πυλώνα της πράσινης επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας η ιδέα της δημιουργίας του κέντρου για το οποίο σήμερα θέλουμε να διαβουλευτούμε με όλη την επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να δούμε στο τέλος της ημέρας αν θα πρέπει και πώς θα πρέπει και πώς θα λειτουργήσει δομικά και οργανωτικά όλο αυτό το πλαίσιο προς το καλό της επιχειρηματικής κοινότητας του Δήμου Στροβόλου. Θα πάω κατευθείαν στην παρουσίαση για να αναλύσουμε τα δεδομένα. Ναι, είναι μια χαρά.
Άρα λοιπόν, να ξαναπάμε λίγο στην παρουσίαση. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια ισόρροπη και ισότιμη επιδίωξη και των τριών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή στο τρίγωνο οικονομία, περιβάλλον και κοινωνία και φυσικά της βιοοικονομίας. Το όραμα της πρότασης και της σκέψης που υπάρχει εντός του Δήμου σε συνεργασία με το CIM είναι να δημιουργηθεί μια υποστηρικτική δράση και σύνδεση του Δήμου Στροβόλου με την πραγματική οικονομία των επιχειρήσεων της περιφέρειάς του. Να υπάρξει υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις συνδυαστικές ενέργειες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, τόσο των δημοτικών υπαλλήλων, των ακαδημαϊκών, των φοιτητών και των επαγγελματιών συμβούλων του CIM Παεκονόμια ΣΕΒ. Η εμπλοκή των φοιτητών με την καθοδήγηση των ακαδημαϊκών και των επαγγελματιών συμβούλων σε πραγματικά project της αγοράς, αποκτώντας εμπειρίες και ενισχύοντας το βιογραφικό τους με εργασιακή πρακτική. Άρα, οι στόχοι είναι αρκετά σημαντικοί και αρκετά ανεπτυγμένοι σε πολλά επίπεδα. Από τη μια έχουμε την επιχειρηματικότητα, την επιχειρηματική κοινότητα του Στροβόλου. Από την άλλη έχουμε την εμπλοκή του ακαδημαϊκού προσωπικού και των φοιτητών της CIM. Και από την άλλη έχουμε την υποστηρικτική δράση όλων αυτών των συντελεστών με στόχο την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας των επιχειρήσεων του Στροβόλου μέσα από το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης και ειδικότερα της κυκλικής οικονομίας. Επομένως, το κέντρο θα είναι ο Δήμος Στροβόλου, οι επιχειρήσεις της περιοχής, της περιφέρειας Στροβόλου, το CIM και το CIM Παεκονόμια ΣΕΒ. Το κέντρο δημιουργείται με σκοπό να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις των δημοτών, εντάσσοντας και εδραιώνοντας αυτές σωστά στην αγορά, προσφέροντάς τους ολοκληρωμένη οικονομικοτεχνική και συμβουλευτική στα πλαίσια της βιώσιμης και υπόρου ανάπτυξης. Λίγα λόγια. Επιδιώκουμε την ανάπτυξη της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας με σκοπό να γίνει καταλήτης αλλαγών στην πραγματική οικονομία. Αξιοποιούμε αποτελεσματικά συνεργασίες με πανεπιστημιακούς φορείς και ιδρύματα, ομάδες πολιτών, αλλά και καταξιωμένα επιχειρηματικά μοντέλα και επαγγελματίες. Επομένως, το κέντρο αυτό θα είναι ανοιχτό για όλους και θα ανήκει σε όλους. Ο στόχος του κέντρου είναι ότι έχοντας επενδύσει σε ανθρώπινο αρνητικό με πολύχρονη πείρα και τεχνογνωσία και εφαρμόζοντας καινοτόμους μεθόδους, θέσαμε ως στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αλλά και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με επιχειρήσεις της περιφέρειας του Δήμου Στροβόλου. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των στελεχόντων επιχειρήσεων της περιοχής στην κυκλική οικονομία μέσω σεμιναρίων, εργαστηρίων και επιχειρηματικής καθοδήγησης. Οι υπηρεσίες που προτίθεται να προσφέρει το κέντρο στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα είναι επιχειρηματική συμβουλή όπως εκπόνηση οικονομικοτεχνικών και άλλων ελεγχών, μελέτες αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, επιχειρηματικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός, πράσινη επιχειρηματικότητα, ενεργειακές και πράσινες υποδομές όπως περιβαλλοντική αποτίμηση, συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση, αναλυτική ενεργειακή και περιβαλλοντική αξιολόγηση επιχείρησης, περιβαλλοντική παρακολούθηση σύμφωνα με το ISO 14001 ή και τον κανονισμό EMAS, εφαρμογή προτύπων και κανονισμών, περιβαλλοντική παρακολούθηση σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα, καθώς επίσης και ενεργειακές και περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις. Φυσικά θα στραφούμε στην εκπαίδευση όλης της επιχειρηματικής κοινότητας, είτε με ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, είτε με ανοιχτά. Στόχος μας είναι να διοργανώσουμε συνέδρια βιώσιμης και υπόρου ανάπτυξης. Αλλά και ένας πολύ μεγάλος και σημαντικός στόχος είναι να δημιουργήσουμε startup, ακαδημία υποψηφίων επιχειρηματιών, κάτω από τα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής οικονομίας. Θα μπορούμε να διαχειριστούμε μαζί με τις επιχειρήσεις πάντοτε κάτω από το πρίσμα της κοινωνικής οικονομίας. Διαχείριση έργων. Θα μπορούμε να προσφέρουμε project management, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διαχείριση, προγραμματισμό και διοίκηση ιδιωτικών επενδύσεων. Φυσικά σημαντικός πυλώνας στις υπηρεσίες μας θα είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Να διοργανώσουμε όλο το φάσμα των εργασιών έτσι ώστε
οι επιχειρήσεις να σταθούν και να οργανωθούν γύρω από το θέμα της εταιρικής κοινωνίας. Με συλλογή στοιχείων, διαδικασία συμμετοχή και αξιολόγηση, έλεγχο και ανάλυση δεδομένων και δημοσίευση αποτελεσμάτων. Επειδή παρατηρήσατε και μέσα από το ρευματολόγιο το οποίο συγκεντρώσατε, και σας ευχαριστούμε για αυτό γιατί μας δώσατε πάρα πολλές πληροφορίες χρήσιμες, παρατηρήσαμε ότι ένα 35% περίπου των συμμετοχόντων στο ρευματολόγιο ανήκει στην μεταποίηση. Η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υποστηρίξει την εξαγωγική δράση των επιχειρήσεων. Εμείς από μεριάς μας, σαν κέντρο, θέλουμε να δημιουργήσουμε τάσεις εξωστρέφειας όλων των επιχειρηματιών, ακόμα και των υπηρεσιών και του τουρισμού, προς την κατεύθυνση του εξαγωγικού μοντέλου. Επομένως, εδώ θα δημιουργήσουμε θερμοκηπίδες εξαγωγών, εννοώντας ότι θα βοηθήσουμε εταιρείες, θα υποστηρίξουμε εταιρείες να αποκτήσουν ακόμα περισσότερο ανταγωνιστικότητα στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες τους, έτσι ώστε να μπορούν να εξάξουν. Θα διοργανώσουμε εξαγωγικές αποστολές στο εξωτερικό, επιτρέποντάς βέβαια και η πανδημία. Θα μπορούμε να προσφέρουμε μελέτες διείσδυσης σε ξένες αγορές και παρακολούθηση και ενημέρωση ζητήσεων και προσφορών από εταιρείες και οίκους του εξωτερικού για τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν στην επιχειρηματική κοινότητα του Στροβόλου. Ταυτόχρονα θα μπορούμε να παρέχουμε νομική συμβουλευτική, όπως εταιρική νομική υποστήριξη και νομική εκπροσώπηση. Όπως επίσης, και ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στη σύγχρονη οικονομία, στη σύγχρονη αγορά, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε οργάνωση και διαχείριση μέσω κοινωνικής δικτύωσης, όπως επικοινωνιακή αξιολόγηση της κάθε επιχείρησης, ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής, διαχείριση κρίσεων και φήμης. Αυτές είναι εν ολίγης οι σημερινές υπηρεσίες που φανταζόμαστε. Επειδή όμως αυτό το κέντρο από τη στιγμή που θα λειτουργήσει και θα εδραιωθεί στην ευρύτερη περιοχή της δεν θα σταματήσει. Θα είναι ζωντανός οργανισμός με αποτέλεσμα να παρακολουθούμε καθημερινά τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς, έτσι ώστε να το εμπλουτίζουμε με ακόμα περισσότερες υπηρεσίες που θα είναι απόλυτα συγχρονισμένες με τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας. Άρα λοιπόν, τι σας προτείνω. Δημιουργήστε σε συνεργασία με τον ειδικό μας σύμβουλο το πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται απόλυτα στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης και του οργανισμού σας. Εγγραφτείτε μέλος και υποφεληθείτε από ειδικά προνόμια. Το κέντρο θα λειτουργήσει με λίγα λόγια με member, με ένα πολύ μικρό ετήσιο κόστος το οποίο αυτή τη στιγμή διαβουλευόμεθα με το Δήμο Στροβόλου, έτσι ώστε να είναι ελκυστικό για όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής. Τα ειδικά προνόμια ποια είναι? Από τη στιγμή που κάποια επιχείρηση θα εγγραφεί μέλος, ταυτόχρονα, σαν κέντρο, θα κάνουμε ετήσια τεχνοκρατική, ενεργειακή και περιβαλλοντολογική αξιολόγηση της επιχείρησης. Έλεγα, θα κάνουμε ένα green business check-up και κυριολεκτικά είναι ένα check-up αντίστοιχο με το ιατρικό. Θα μελετήσουμε την οργανωτική δομή, τους οικονομικούς δείκτες. Θα κάνουμε μια SWOT ανάλυση σε όλα τα δεδομένα της επιχείρησης και θα κάνουμε προτάσεις βιώσιμης ανάπτυξης και λύσεις σε επιχειρηματικά αιτήματα. Ταυτόχρονα όλα τα μέλη θα έχουν μηνιαίο δελτίο πληροφόρησης στο σύνολο των υπηρεσιών μας, δωρεάν ανάρτηση και δημοσιοποίηση προσφορών ζητήσεων και θέσεων εργασίας στην ιστοσελίδα του κέντρου, καταχώρηση και προώθηση της εταιρείας και των προϊόντων στον ηλεκτρονικό οδηγό αγοράς, ο οποίος θα συγκεντρωθεί σε όλες τις επιχειρήσεις του Στροβόλου. Επίσης, θα έχετε τη δυνατότητα να καρποθείτε ειδικές τιμές για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε συνέδρια και διαλέξεις, για συμμετοχή σε εξαγωγικές αποστολές. Διαδικασία, όταν με το καλό πάρθει η απόφαση από τον Δήμο Στροβόλου, αφού πρώτα η επιχειρηματική κοινότητα δείξει την αναγκαιότητα της ίδρυσης και λειτουργίας από το κέντρο. Άρα, από εσάς εξαρτάται. Εμείς έχουμε τη διάθεση και την πρόθεση. Θα υπάρξει μια συνάντηση με στέλεχος του κέντρου, έτσι ώστε να υπάρξει μια πλήρη ενημέρωση για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Θα συμπληρώσει η επιχείρηση την φόρμα εγγραφής και του εντύπου αξιολόγησης για να μπορέσουμε να προβούμε στο πρώτο στάδιο.
Και στο τέλος υπάρχει μια πληρωμή της εκθέσεως συνδρομής για την οποία ειλικρινά σας μιλώ ακόμα δεν μπορούμε να σας πληρώσουμε. Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ ελκυστική, μην φανταστείτε κάποιο υψηλό κόστος. Απλά πρέπει να διαβουλευτούμε ακόμα περισσότερο με τον Δήμο Στρεμπόλου σε συνάρτηση τον όγκο, αν θέλετε, των ενδιαφερομένων εταιριών που θα θέλουν να εγγραφούν στο πρόγραμμα. Επειδή στο ερωτηματολόγιο παρατηρήθηκε έντονα το δεδομένο ότι ναι, μεν γνωρίζετε αρκετοί επιχειρηματίες, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς αρκετοί επιχειρηματικοί οικονομία, αλλά ταυτόχρονα η δεύτερη ερώτηση έβγαζε ένα αποτέλεσμα ότι δεν γνωρίζω τόσα πολλά ή είμαι λιγότερο ενημερωμένος ή οτιδήποτε. Οπότε είμαι υποχρέως να κάνω μια συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ του γραμμικού οικονομικού μοντέλου το οποίο έχουμε σήμερα στην αγορά μας και του προτινόμενου μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας, έτσι ώστε να υπάρχει μια, αν θέλετε, ακόμα μεγαλύτερη πλουραλιστική πληροφόρηση για το τι θέλουμε να δημιουργήσουμε στο κέντρο της κοινωνικής οικονομίας. Το γραμμικό μου οικονομικό μοντέλο το οποίο υφίσταται αυτή τη στιγμή έχει τα εξής. Πρώτα, μέχρι σήμερα η οικονομία με την οποία έχουμε μεγαλώσει λειτουργούσε γραμμικά. Δηλαδή, σύμφωνα με το μοντέλο, παίρνω, φτιάχνω, απορρίπτω, το κάθε προϊόν αναπόφευκτα φτάνει στο τέλος της ωφέλιμης μείωσης. Δύο. Πολύτιμα υλικά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων, την κατασκευή υποδομών, την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών ή την παροχή ενέργειας. Τρία. Όταν αυτά καταναλωθούν ή δεν είναι πλέον χρήσιμα, τι γίνεται. Δυστυχώς γίνεται να σκουπίσουμε. Τέσσερα. Η αύξηση του πληθυσμού και του πλούτου έχουν σε μεγαλύτερη ζήτηση για μας και κατά συνέπεια σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Επομένως, το γραμμικό οικονομικό μοντέλο αυτή τη στιγμή παρουσιάζει σοβαρές απώλειες και ουσιαστικές επιπτώσεις. Και αναλυτικά οι απώλειες και οι επιπτώσεις που χαρακτηρίζουν το γραμμικό αυτό μοντέλο πραγματοποιούνται με διάφορους τρόπους. 1. Απώλειες στην παραγωγή αλυσίδων. 2. Απώλειες από τον κύκλο ζωής των προϊόντων. 3. Επιπτώσεις στο οικοσύστημα, αποσάρθρωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και τέλος, απώλεια ενέργειας, επιπτώσεις στην οικονομία. Λειτουργώντας μέσα στο μοντέλο της γραμμικής οικονομίας, τα υλικά που έχουν πάψει να επιτελούν πλέον τους καταλήγουν και να αποτελούν απόβλητα, ενώ η επισκευή τους για επαναχρησιμοποίηση καθίσταται δυνατή. Τα ποσοστά συμβατικής ανάκαμψης μετά το τέλος της πρώτης λειτουργικής ζωής για τα υλικά αυτά είναι αρκετά χαμηλά σε σύγκριση με τους ρυθμούς πρωτογενούς παραγωγής, η οποία αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 65 δισεκατομμύρια τόνους πρωτογενούς προϊόντος από το 2010 σε περίπου 82 δισεκατομμύρια τόνους το 2025. Άρα, μέσα στο μοντέλο της γραμμικής οικονομίας, όταν οι πόροι καταλήγουν στην παραγωγή, η παραγωγή στην κατανάλωση και η κατανάλωση στην απόρριψη, αυτό το μοντέλο κάποια στιγμή ήδη έχει δημιουργήσει πάρα πολλές επιπτώσεις και οικονομικές και περιβαλλοντικές, αλλά καταπτώχνουν και κοινωνικές. Επομένως, το γραμμικό μοντέλο, παρά τις διαφοροποιήσεις που έχει υπάρξει, θεμελιώνεται στην αρχή της εκδιομηχάνησης. Κάθε σύστημα που βασίζεται στην κατανάλωση που έχει στην αποκατάσταση των χώρων συνεπάγεται σημαντικές απώλειες όλη την αλυσίδα προστιθέμενες αξίες, παραγωγή, εταιρεία, υπηρεσία. Οι βιομηχανίες αντλούν πόρους, παράγουν προϊόντα με χρήση ενεργειακής και εργατικής και τα βγουν σε ένα τελικό καταναλωτή, ο οποίος στη συνέχεια τα απορρίπτει, όταν δεν εξυπηρετούν πλέον το σκοπό του. Αυτή η διαδικασία παραγωγής αποτελούσε ένα προσοδοφόρο σύστημα τον περασμένο αιώνα, καθώς το κόστος εξόρυξης και εκμετάλλευσης των πόρων ήταν χαμηλό σε σχέση με την επεξεργασία και την εργασία που απαιτούσε. Επομένως, εδώ, πολύ σημαντικός παράγοντας στην συνέχεια του χρόνου και στη συνέχεια του μοντέλου της οικονομίας είναι και η αλλαγή κουλτούρας τόσο των επιχειρηματιών αλλά ακόμα περισσότερο και των καταναλωτών. Αυτά έχει το γραμμικό μοντέλο. Πάμε να δούμε τι είναι η κυκλική οικονομία. Η
κυκλική οικονομία είναι ένα νέο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Ας δούμε τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί είναι μια αρκετά παρεξηγημένη έννοια και πάρα πολλοί την έχουν ταυτίσει αποκλειστικά με την οικονομική ανάπτυξη. Αλλά δεν είναι αυτό. Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ότι αναβαθμίζουμε το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων μέσω ευφυέστερης χρήσης των πόρων και μια σύγχρονης οικονομίας που συμβάλλει στην ευημερία των πολιτών. Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία συμπεριλαμβανομένης και της κυκλικής βιοοικονομίας είναι μια τεράστια ευκαιρία για να δημιουργηθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε βιώσιμη βάση. Η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε όλους τους τομείς και τις βιομηχανίες, σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τη δυνατότητα να παράγει καθαρά οικονομικό όφελο ύψους 1,3 ευρώ έως το 2030 και να αποφέρει περισσότερο από 1 εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίων. Ποιες είναι οι θετικές επιπτώσεις της κυκλικής οικονομίας? Πρώτον, αντοχή προϊόντος στη χρήση, δυνατότητα ανακύκλωση προϊόντων, δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης προϊόντων. 2. Δυνατότητα επισκευής σε σχέση με τα διαθέσιμα ανταλλακτικά. Δυνατότητα αποκατάστασης σχετικά με τη διαθεσιμότητα πληροφοριών για την επισκευή προϊόντων. Ποια εγχειρίδια επισκευής. 3. Βιοδιάσπαση ή πλασματοποίηση του προϊόντος. Αυξημένη περιεκτικότητα προϊόντων σε ανανεώσιμα υλικά. Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προϊόντων. Και 4. Πάρα πολύ σημαντικό. Επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής μέσω αποδοτικής χρήσης πόρων, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διαδικασία παραγωγής και ενεργοποίηση του δυναμικού της επιχείρησης. Επομένως, η ενίσχυση του καταναλωτικού μοντέλου για διαμοιρασμό προϊόντων είναι εφικτή. Οι επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής μέσω αποδοτικής χρήσης πόρων είναι ακόμα πιο ουσιαστικές. Η προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και προσόντων και ικανοτήτων σχετικά με την οικονομία θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Η αύξηση της βάσης γνώσεων με τη συλλογή και παροχή πληροφοριών και δεδομένων, παραδείγματος χάρη σχετικά με τις ροές υλικών, τις τεχνολογίες και τα πρότυπα κατανάλωσης, θα δημιουργήσουν μια σοβαρότατη data πληροφοριών που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τα επόμενα στάδια και στρατηγικές όσον αφορά την επιχειρηματικότητα. Τέλος, η υποστήριξη της δίδυσης καινοτόμων έργων στην αγορά μέσω της επισήμανσης, της πιστοποίησης και των προτύπων θα ανεβάσει πάρα πολύ ουσιαστικά τα ποιοτικά στάνταρ και των προϊόντων και των υπηρεσιών. Άρα λοιπόν, η κυκλική οικονομία χρειάζεται το εξής. Χρειάζεται μια μετάβαση. Να πάμε σε μια κυκλική οικονομία που να προϋποθέτει αλλαγή της εστίασης στην επαναχρησιμοποίηση, στην επισκευή, στην ανανέωση και ανακύκλωση υφιστάμενων υλικών και προϊόντων. Ό,τι προηγουμένως θεωρούνταν απόμυτο μπορεί να μετατραπεί σε πρώτη ύλη. Και αυτή πρέπει να είναι η μελλοντική μας φιλοσοφία και κουλτούρα και σαν επιχειρηματίες αλλά και σαν καταναλωτές. Σε αυτό το πλαίσιο, ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να δράξει τις ευκαιρίες που προσφέρονται για την παράταση της διαδικασίας και τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων που θα δραστούν πολύ περισσότερο. Ο σχεδιασμός για την κυκλικότητα είναι το σημείο έναρξης ανάπτυξης κάθε μια υπηρεσία στην κυκλική. Μπορούν να σχεδιαστούν γνώμονα την ανθεκτικότητα, την επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή, την ανακατασκευή και την ανακύκλωση. Άρα, στην κυκλική οικονομία το προϊόν σχεδιάζεται εξ αρχής, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται ανακατασκευή και μεταποίηση για να επαναχρησιμοποιηθεί ως καινούργιο. Άρα έχουμε αρχικό σχεδιασμό με τόπο την επαναχρησιμοποίηση. Μπορούν όμως και υφιστάμενα προϊόντα με σταδιακή, αν θέλετε, επίδραση επάγγελμα και σταδιακή μετάλλαξη να φτάσουν στο σημείο να μπορούν να ενταχθούν μέσα στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας προϋποθέτει νέους τρόπους σύλληψης και σχεδιασμού προϊόντων. Άρα θέλουμε βιώσιμους τρόπους σύλληψης και σχεδιασμού προϊόντων. Χρειαζόμαστε διαδικασίες, αλυσίδες αξίας, επιχειρηματικά μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης που να σχεδιάζονται εξ αρχής με γνώμονα την ανακατασκευή, την
μεταποίηση, την επισκευή και φυσικά και το πιο σημαντικό, την επανάχρηση δισταμένων υλικών και προϊόντων. Επομένως, πάμε σε ουσιαστικές διαδικασίες αλυσίδες αξίας με βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Άρα χρειαζόμαστε αρχικό σχεδιασμό με στόχο την χρησιμοποίηση, βιώσιμους τρόπους σύλληψης και σχεδιασμού των προϊόντων ή ακόμα και αναδιοργάνωση των υφισταμένων. Διαδικασίες αλυσίδες αξίας μέσα σε νέα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτή ήταν στην ουσία η παρουσίαση, η λεπτομερέστατη. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες ατελείωτες για αυτό το μοντέλο, αλλά δυστυχώς έχουμε στη διάρκεια μας μόνο μία μισή ώρα. Ξαναγωνίζω ότι ο σκοπός της σημερινής μας ηλεκτρονικής συνάντησης είναι να διαβουλευτούμε μαζί σας, να ακούσουμε τις απόψεις σας, να ακούσουμε τις ανάγκες σας, έτσι ώστε όταν με το καλό θα πάρει ο Δήμος τον πόλο την απόφαση για την δημιουργία του Κέντρου Πράσινης Επιχειρηματικής Οικονομίας, να μπορούμε να προσφέρουμε ό,τι το καλύτερο στην επιχειρηματική κοινότητα της περιφέρειας. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Και ευχαριστώ για την ακρόαση. Και ξαναγωνίζω, η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη για εσάς μέσω του Δήμου στο Πόλο. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Κακούλη. Έχετε κάτι να ρωτήσετε, κάτι που θέλετε να αναλύσουμε ακόμα περισσότερο? Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Πώς σκέφτεται ο Δήμος Στροβόλου να αξιοποιήσει τους νέους επιστήμονες που βρίσκονται στο εξωτερικό που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, προκειμένου να αξιοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων και να, κάποια στιγμή να επιστραφούν αυτοί οι επιστήμονες στην Κύπρο και να ενεργοποιηθούν εδώ, να παράξουν δηλαδή τις μονάδες που παράγουν στο εξωτερικό για όφελος των Δήμων ή και ακόμα και για την πολιτεία ολόκληρη? Κύριε Καπουλίδη, χαίρομαι πάρα πολύ για την παρέμβαση την οποία κάνατε. Εάν προσέξατε στην παρουσίαση, είχα τονίσει ότι το κέντρο και κατ' επέκταση ο Δήμος Στροβόλου είναι πάρα πολύ ανοιχτό σε συνεργασίες είτε στο εσωτερικό της Κύπρου είτε και στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει σύνολο. Χαρά μας θα είναι με τη δική σας, αν θέλετε, ενθάρρυνση, να το πω, νομίζω είναι η καλύτερη λέξη, με τη δική σας ενθάρρυνση να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο, και πιστέψτε με, όλοι χρειαζόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον για την επόμενη μέρα. Σίγουρα η ομαδικότητα και η συμπόρευση είναι το παν για την επόμενη μέρα. Πιστεύουμε πάρα πολύ στις συνέργειες, πιστεύουμε πάρα πολύ στην ανταλλαγή των γνώσεων προς Θεού. Είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε πρόταση και οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία θα προσφέρει και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά στην επιχειρηματικότητα της Κύπρου. Εγώ θα πρότεινα προς και στο Δήμο Στροβόλου αλλά και σε εσάς σαν το φορέα που θα τρέξετε εκεί πέρα, που θα είστε, να κάνετε μια συνεργασία είτε με τα πανεπιστήμια που έχουν πολύ φυτώριο νέους, και παράλληλα με τις τράπεζες, με την Ένωση Τραπεζικών, με το σκοπό που, γιατί οι τράπεζες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην διοχέτευση των χρημάτων και είναι ένας φορέας που θα πρέπει να είναι μέσα σε αυτούς που θα πρέπει να συζητάει όλο αυτό το σχήμα που ετοιμάζεται, και πολύ ωραία γενικότερα η δομή του, θεωρώ πως είναι πολύ καλό το πρόγραμμα, όπως το σκέφτεστε, έχει πολύ καλές προοπτικές και μέλλον. Αρκεί να το στηρίξουν και οι τοπικές επιχειρήσεις. Εντάξει, ό,τι αναφέρατε προηγουμένως είναι στις πίσω σελίδες, αν θέλετε, του επιχειρηματικού πλάνου αυτού του κέντρου. Και η συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, το οποίο είναι ξεκάθαρο, πιστεύω ότι το θέλουμε. Και η συνεργασία με τα τραπεζικά ιδρύματα, γιατί θα είναι αυτά τα ιδρύματα τα οποία στην ουσία θα υποστηρίξουν χρηματοοικονομικά ειδικότερα νέους επιχειρηματίες. Και ειδικότερα startup. Μπορείς φυσικά να παραβλέπουμε τις υφιστάμενες εταιρείες προς το όπου. Όλα αυτά, πιστέψτε με, έχουν συζητηθεί με τους ανθρώπους που είναι στο
έχουν καταγραφεί. Ξέρουμε ποια είναι τα επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να υλοποιήσουμε παραγωγικά και πρακτικά για να είναι ακόμα πιο δυνατό το κέντρο. Εντάξει. Αλλά όλα αυτά θα γίνουν εφόσον πάρθει η απόφαση από τον Δήμο σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα ότι ναι, ξεκινούμε το κέντρο πράσινης επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας. Μέχρι τότε, ναι, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε καταγράψει, αλλά είμαστε ακόμα στο προσεγγιστικό στάδιο. Σήμερα κάνουμε κυριολεκτικά μια διαβούλευση μαζί σας. Θέλουμε με λίγα λόγια να σας παρουσιάσουμε το όραμα του Δήμου στο πόλεμο. Και ελπίζω να πάει. Πολύ και εμείς θα το υιοθετήσουμε. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να το αφομοιώσουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων ο καθένας, πιστεύω, που είναι εδώ μέσα. Να είστε καλά. Πάλι ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Απλά ενδιάμεσα να τονίσω ότι μετά την συνολική περιβαλλοντολογική αξιολόγηση του Δήμου Στροβόλου ως προς τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τα στελέχη του Δήμου κυριολεκτικά έχουν δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ έντονα και στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Παρατηρούμε καθημερινά τις δράσεις τις οποίες λαμβάνουν. Τα στελέχη του Δήμου που έχουν πάρει αυτά τα πακέτα εργασίας εργάζονται πυρετοδός καθημερινά με ουσιαστικά αποτελέσματα. Άρα το όραμα μέσα στο Δήμο Στροβόλου είναι έντονο και δυνατό και ζεστό, θα έλεγα. Ας έρθει η επιχειρηματική κοινότητα να αγκαλιάσει αυτό το όραμα και πιστέψτε με, θα έχει να αποκομίσει μόνο ωφέλη. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Έχουμε μία στο chat. Υπάρχει μία πολυπλοκότητα στην ιδέα. Λοιπόν, υπάρχει ολική στήριξη για τις νεοιδριόμενες επιχειρήσεις εννοώντας συμβουλευτική για τα προϊόντα και τους προμηθευτές. Επίσης, όταν υπάρχει μια πολυπλοκότητα στην ιδέα της νέας επιχείρησης, προσφέρεται συμβουλευτική για τη σωστή καθοδήγηση και να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση του και θέλω να πω το εξής. Η έναρξη και η ίδρυση μιας επιχείρησης είναι πάρα πολύ σημαντική. Το ότι περάσαμε μέσα στο κέντρο την υπηρεσία για τις νεοειδικευτικές εταιρείες, τα startup, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Μια επιχείρηση θα πρέπει να ξεκινάει πρώτα στο χαρτί, στο σχεδιασμό και μετά στην ίδρυση και στο βάζω το κλειδί στην πόρτα για να ανοίξω την εταιρεία ή το γραφείο ή το κατάστημά μου ή την επιχείρηση μου. Μια επιχείρηση θα πρέπει να αξιολογείται εκ των προτέρων αν θα πρέπει κατά κύριο λόγο να ιδρυθεί, αν ο επιχειρηματίας ο οποίος θέλει να αναλάβει την επιχειρηματική δράση έχει τις ικανότητες να αναλάβει κάτι τέτοιο, αν το ανταγωνιστικό πλαίσιο επιτρέπει την προσθήκη άλλης μιας τέτοιας επιχείρησης και όλους τους υπολείπους παραμύθους, κεφαλουχικές υποδομές, εγκαταστάσεις, τεχνολογία, πελατολόγιο. Άρα λοιπόν, η ίδρυση μιας νέας επιχείρησης είναι άκρο σημαντική να προμελετηθεί πριν ιδρυθεί. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό, υπάρχει πάρα πολύ πολυπλοκότητα. Η αγορά είναι πάρα πολύ σκληρή και ανταγωνιστική, ακόμα και σήμερα σε περιόδους κρίσης λόγω κορονοϊού, οπότε τα επιχειρηματικά βήματα μιας επιχείρησης θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ μετρημένα και κυρίως να στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα, σε προϋπολογισμούς, ακόμα και σε επίπεδο των πρώιμων προϋπολογισμών. Έτσι ώστε να ξέρουν εξ αρχής ποια είναι τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν, να ξέρουν τις δυνάμεις, τις αδυναμίες αυτού του κλάδου, να ξέρουν τις ευκαιρίες και το κυριότερο να ξέρουν τις απειλές για να μπορούν να
προσαρμοστούν με ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο και να ξέρουν ανά πάσα στιγμή πώς πρέπει να αντιδράσουν είτε στις καλές αλλά είτε και στις κακές στιγμές. Υπάρχει οτιδήποτε άλλο που θα θέλατε να ρωτήσετε ή να επισημάνετε? Οτιδήποτε χρειαστείτε, περαιτέρω αναλύσεις ή ακόμα και ακόμα περισσότερες πληροφορίες γύρω από το θέμα. Πέρα από την παρουσίαση την οποία θα μπορείτε να την παραλάβετε από το δημοσιογραφικό, το email μου είναι διαθέσιμο στην τελευταία σελίδα της και τα τηλέφωνα μου και ό,τι σχετικές πληροφορίες χρειάζεται. Έχουμε ακόμα μία ερώτηση. Ναι, πείτε μου. Αν έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι επιχειρήσεις του Δήμου Στροβόλου? Αρχικά ξεκινάει το πλάνο με τον Δήμο Στροβόλου. Από εκεί και πέρα, γνωρίζοντας την κουλτούρα και τη φιλοσοφία του Δήμου Στροβόλου, θεωρώ ότι ναι, θα αποδεχτεί σίγουρα. Είμαι 100% στροβόλου σκέφτη. Θα αποδεχτεί σίγουρα και εταιρείες που βρίσκονται εκτός των σύνορων του Δήμου Στροβόλου. Είμαι 100%. Είστε καλά, κύριε Άνδρη. Αυτό το οποίο ήθελα να ολοκληρώσω προηγουμένως πριν την παρέμβαση της κυρίας Άνδρης είναι ότι μπορείτε από το επόμενο λεπτό που θα κλείσουμε τη συνάντησή μας, επικοινωνία μαζί μου ελεύθερη, ανοιχτή, υπάρχει ακόμα και το κινητό και το σταθερό και τα mail και του Πανεπιστημίου και του Κέντρου. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ να ανταλλάξουμε απόψεις ή να απαντήσω σε ακόμα μεγαλύτερη λεπτομεριακή βάση για τα δεδομένα του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, αλλά και την σκέψη και το όραμα, την υποίδρυση Κέντρου Πράσινης Επιχειρηματικότητας και κυκλικής οικονομίας εκτός του κόστου. Τελειώνοντας, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό να υπάρχει ενδιαφέρον από την επιχειρηματική κοινότητα για την βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική οικονομία. Και πιστέψτε με, είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι. Τόσο για το οικονομικό πλαίσιο, όσο για το κοινωνικό πλαίσιο, άλλο τόσο δε για το περιβαλλοντικό πλαίσιο της καθημερινότητάς μας. Ευχαριστώ και πάλι, ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Στροβόλου και τα στελέχη του Δήμου Στροβόλου, τόσο για το αγκάλιασμα της πρότασης, όσο και για τη σημερινή διοργάνωση του σεμιναρίου. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο και τα βέλτιστα στη ζωή και στην επιχειρηματικότητά σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιρόπουλε, και ευχαριστούμε και εσάς για τη συμμετοχή σας. Όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή μέσω του Google Forms, θα λάβετε στο email σας την παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης.